Σήμερα θα ήθελα να δούμε παρέα αυτή εδώ την περίπτωση. Έχουμε ένα καλώδιο το οποίο δεν μας παίζει η συσκευή η οποία συνδέεται πάνω σε αυτό το καλώδιο και θα τσεκάρουμε το ίδιο το καλώδιο αν έχει πρόβλημα, γιατί η συσκευή φαίνεται ότι παίζει με άλλο καλώδιο. Άρα αφού μας παίζει με άλλο καλώδιο, αντίστοιχο σημαίνει ότι κάπου υπάρχει το πρόβλημα εδώ σε αυτό το καλώδιο. Το καλώδιο αυτό είναι ένα πολύ εξειδικευμένο καλώδιο, το οποίο έχει ένα κόστος περίπου στα 100 ευρώ. Εκ των πραγμάτων αξίζει να το τσεκάρουμε και να δούμε αν υπάρχει κάπου κάποιο πρόβλημα. Για να τσεκάρουμε ένα καλώδιο, οποιοδήποτε καλώδιο, αν είναι κομμένο και είναι αυτή βασικά η αιτία που δεν μας παίζει, χρησιμοποιούμε το πολύμετρό μας και το βάζουμε στη ρύθμιση εδώ που είναι ουσιαστικά το buzzer, και στο συγκεκριμένο πολύμετρο θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπάκι αυτό ώστε να πάμε στη ρύθμιση όπως φαίνεται εδώ στην οθόνη εδώ πάνω, που είναι ουσιαστικά το σύμβολο του ήχου. Όταν ενώσουμε εδώ τους δύο ακροδέκτες, τότε θα μας σφυρίξει το πολύμετρο. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα τσεκάρουμε εδώ τα δύο άκρα των επαφών, να δούμε αν θα μας σφυρίξει. Και ουσιαστικά πιάνουμε από τη μία μεριά του καλωδίου το ένα ποδαράκι και από την άλλη το άλλο. Εδώ τώρα έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι είναι λεπτή είσοδος εδώ του καλωδίου, άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγάλουμε την επαφή προς τα έξω και θα το κάνουμε με μία βελονίτσα. Μισό λεπτό να βρω μία. Για κάτι πιο καλό, ένα συνδετηράκι. Λοιπόν, και πιάνουμε τη μία μεριά από εδώ και την άλλη από να δούμε θα μας σφυρίξει ή όχι. Όχι. Ακουμπάω εδώ και τις δύο άκρες και δεν μας σφυρίζει. Να δοκιμάσουμε και την άλλη μεριά. Εδώ μας σφυρίζει και στις δύο μεριές, που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο το ένα καλώδιο φαίνεται ότι έχει κόψει, ενώ το άλλο καλώδιο φαίνεται ότι βραχυκυκλώνει κάπου το όλο σώμα. Θα ανοίξουμε λοιπόν αυτή την άκρη να δούμε από μέσα τι παίζει στο το ανοίγμα. Είναι βιδωτό, θα το ξεβιδώσουμε. Και βλέπουμε εδώ, εδώ φαίνεται άμεσα και το πρόβλημά μας. Αν το φέρουμε λίγο πιο κοντά, βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι η μία μεριά έχει κόψει και το άλλο είναι ουσιαστικά και αυτό προς το τέλος του, έτοιμο να κόψει, που σημαίνει ότι μάλλον με μία απλή κόλληση θα κάνουν δουλειά. Επειδή τώρα πολύ συχνά συμβαίνει να ξεκολλάμε κάποια καλωδιάκια, γενικά να κάνουμε εργασίες, καλό είναι να μαρκάρουμε τη μεριά που ξεκολλάμε ώστε να μην έχουν πρόβλημα κατά την κόλληση και να το ξαναβρούμε το σημείο. Τι ακριβώς εννοώ? Το μαύρο καλώδιο ακουμπάει σε αυτό εδώ το ποδαράκι από αυτή τη μεριά, άρα θα κάνω εδώ μια μικρή κουκιδίτσα και ξέρω ότι από αυτή τη μεριά είναι το μαύρο, άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα μπερδέψω. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην κόλληση και θα δούμε αν θα μας παίξει το καλώδιο στην πορεία. Το κολτήρι μας είναι έτοιμο και βασικά θα χρησιμοποιήσω το κολτήρι που υπάρχει σε ένα άλλο βιντεάκι που μπορείτε να δείτε.
ο σταθμός ZT917, ένας πολύ ωραίος σταθμός, τον οποίο θα τον δούμε κάποια στιγμή έτσι και λίγο πιο αναλυτικά. Κολλήσαμε εδώ το καλωδιάκι μας, όπως φαίνεται στην εικόνα, και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να δέσουμε τη συσκευή αυτή και να την ξαναχρησιμοποιήσουμε. Βιδώσαμε λοιπόν τώρα το κέλυφος πάλι, θα κάνω μια δοκιμή. Πιάνω πάλι από εδώ. Πάμε να δούμε τώρα ένα-ένα τα ποδαράκια. Λοιπόν, ωραία, το ένα μας σφυρίζει, το άλλο όχι, έτσι πρέπει. Για να δούμε τώρα εδώ. Αυτό δεν πρέπει να σφυρίζει, σωστά. Ωραία, άρα φαίνεται εδώ ότι είμαστε πολύ καλά. Αυτό που θέλω να έχουμε εδώ υπόψη μας, όταν βιδώνουμε τέτοιο κέλυφος και έχουμε από μέσα επαφές, συμβαίνει. Καμιά φορά όπως το γυρνάμε για να το βιδώσουμε, γυρνάει μαζί και όλο το καλώδιο από μέσα, που σημαίνει ότι όπως θα γυρνάει μπορεί να έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα πάλι. Θα γυρίσει και μπορεί να μας κόψει η κόλλησή μας. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνουμε? Μπορούμε να πάρουμε ένα κατσαβίδι, να το βάλουμε εδώ μέσα. Δεν φαίνεται εδώ καλά οι επαφές στα δύο ποδαράκια. Να πιάσουμε ουσιαστικά τα δύο ποδαράκια και να τα σταθεροποιήσουμε, και όπως βιδώνουμε το κομμάτι αυτό που βρίσκεται μέσα στο σωληνάκι δεν θα γυρίσει καθόλου, γιατί το σταθεροποιούμε με το άλλο μας χέρι. Άρα σταθεροποιούμε και σφίγγουμε και γλιτώνουμε αυτό το στριφογύρισμα το εσωτερικό. Μπορούμε να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Το καλώδιο λοιπόν είναι έτοιμο και στη συγκεκριμένη περίπτωση γλιτώσαμε 100 ευρώ που κάνει αυτό το καλώδιο, παρά κάτι ψηλά, και μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε στο αντίστοιχο μηχάνημα. Αυτά για σήμερα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο στο κανάλι μου, μπορείτε να γραφτείτε, θα με τιμήσετε ιδιαίτερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.